διασωληνωμένος. Πώς Άσε αισθάνεστε? βρε, γουρλά. Διασωληνωμένος. Οξυγόνο. Οξυγόνο, ναι, οξυγόνο. Ναι. Εντάξει, οι όροι και οι... Διασωληνωμένος είναι κακό πράγμα. Ναι. Σε εμάς και εγώ φαίνεται είμαι εικόνα, δύο στάδια ξέρετε... πριν το διασωληνωμένος. Επειδή σας γνωρίζουμε και σας έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στα στούδιο της ΕΡΤΡΙΑ, η εικόνα τώρα αυτή μέσα από το νοσοκομείο, η αλήθεια είναι... εντυπωσιάζει, σοκάρει, είναι, δεν έχουμε, είναι σκληρή εικόνα. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη τώρα με τον αριθμό αυτό των κρουσμάτων. Κοιτάξτε να δείτε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γενικώς το μήνυμα είναι ο κορονοϊός δεν είναι γρήπη. Κάποιοι τον περνάνε σαν γρήπη, κάποιοι τον περνάνε άσχημα, κάποιοι καταλήγουν στο μοιραίο. Εγώ που δεν είμαι υψηλού κινδύνου εκτός από την ηλικία μου, περνάω δύσκολα αυτή τη στιγμή, στα καλά καθούμενα. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους. Πρέπει να φοβούνται, και να παίρνουν τα μέτρα τους, να τηρούν το lockdown, διότι lockdown δεν ισχύει στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Όποιος λέει ότι γίνει lockdown σήμερα, μας κοροϊδεύει. Αυτό γιατί το λέτε, κύριε καθηγητά? Διότι έχω φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν όλοι τσιμισκοί, γεμάτοι αυτοκίνητα, όπου ήταν μια καθημερινή. Γι' αυτό το λέω. Στο προηγούμενο lockdown ήταν όντως lockdown. Τώρα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Πάντως νοσηλεύονται και άλλοι συνάδελφοί σας από την καρδιολογική κλινική, όπου σας έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές να μιλάτε για πρόληψη, καθηγητής καρδιολογίας, έτσι με πολύ μεγάλη πορεία και ακαδημαϊκή πορεία και στην έρευνα και στην επιστήμη. Και άλλοι συνάδελφοί σας και γιατροί και νοσηλευτές από την κλινική νοσηλεύονται με COVID. Τι συνέβη? Έχουμε αποδεκατιστεί αυτή τη στιγμή. Εμείς παίρνουμε, εγώ έπαιρνα όλες μου τις προφυλάξεις. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικοί είναι πιο πολύ εκτεθειμένοι στα προβλήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, πολλοί κόσμος το περνάει διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ έχω συμφοιτητές που δεν περάσαν σε δύο μέρες, έχω συμφοιτητές οι οποίοι δυστυχώς καταλήγαν και άλλοι οι οποίοι ήταν σαν και εμένα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε. Επίσης, οι νοσηλευτές μας, εμάς, πάνω από τα 2/3 της κλινικής είναι θετικοί. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να δημοσιοποιήσετε τις σκέψεις σας και κάνατε λόγο για απίστευτη αυτοθυσία του προσωπικού μέσα στα νοσοκομεία? Εγώ για τους εξής λόγους. Το σκέφτηκα πάρα πολύ πριν το κάνω. Καταρχήν, όλες οι ειδήσεις δείχνουν το λάθος κομμάτι του προβλήματος. Η ΜΕΘ, τα πόσα κρεβάτια έχουμε, πόσα κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά αφορά το 15 με 20% των νοσηλευωμένων. Το 80% των νοσηλευωμένων είναι στιβαγμένοι στα νοσοκομεία μέσα με παροχές λίγες. Γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί. Δεν είναι η ώρα να το κρίνουμε τώρα για ποιο λόγο έγινε. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν. Είναι πολεμικές οι συνθήκες. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι είναι πόλεμος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι την άλλη μέρα βγαίνουν θετικοί και δεν μπορούν να ξαναρθούν στη δουλειά τους. Καταλάβατε. Υπάρχουν γιατροί, ένας δικαιωμένος μας ήταν δίπλα μας. Αυτός νοσηλεύτηκε. Καταλάβατε. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, από τους 250 ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο, οι μισοί χρειάζονται φροντίδα του τύπου να πιουν νερό, να τους σκουπίσει κάποιος το στόμα, τους ταΐσει. Ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του. Καταλάβατε. Αυτές τις βασικές ανάγκες δηλαδή, έτσι, φροντίδες που τους μαθαίνουν. Αυτό το πράγμα ξεφύγει 2-3 μέρες, αυτός είναι υποψήφιος για να διασωληνωθεί μετά. Αν λοιπόν, να η πρόληψη, αν λοιπόν έχεις ανθρώπους οι οποίοι να ξεσκαρτάρουν, να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μετρίες βαρύτητος, να μην ξεφύγουν, να μην γλιστρήσουν, είναι μεγάλο κέρδος. Τι να το κάνω εγώ άμα έχει τελικά στάδια δύσμιας, προφανώς πρέπει να διασωληνωθεί. Αλλά κάποιοι φεύγουν προς τα εκεί, όχι γιατί δεν